Μιλήσουν από πριν ώστε να μην κάνουν απεργία οι ποδοσφαιριστές, κάποιοι άλλοι. Που δεν είναι οι πρόεδροι αυτοί σίγουρα. Ναι, είναι αυτό το να μεριμνήσουμε από την αρχή είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Γιατί εδώ αρχίζουν τα πρωταθλήματα, φτάνουμε στο αυτό δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Το ζήτημα της ΕΠΑΕ δεν είναι αυτό. ΕΠΑΕ. Φτάνουμε στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος και ακόμα οι επιχορηγήσεις για τις ομάδες δεν έχουν δοθεί. Καταλαβαίνετε τι οικονομική δυσχέρεια έχουν αυτές οι ομάδες. Από πού θα βγάλουν τα χρήματα. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίζονται από την αρχή, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Ότι οι ομάδες της Super League θα πάρουν αυτά εδώ, οι ομάδες της Β' κατηγορίας, της Γ' κατηγορία θα πάρουν αυτά εδώ, τις επιχορηγήσεις και τελείως. Όχι να μπαίνουμε εμείς μέσα, να δίνουμε τα λεφτά, άσε και ποια βοήθεια μας δίνει η πολιτεία, ποια επιχορήγηση, των 30, των 40 χιλιάδων, που δεν μπορείς να βγάλεις ούτε τις μετακινήσεις. Είναι μηδαμινά τα λεφτά αυτά εδώ. Εσάς τώρα θα σας συνέφερε, για παράδειγμα, η κατηγορία να είναι αεραστεχνική. Ασφαλώς. Κάμια σχέση. Δεν θα είχαμε συμβόλαια. Θα συνέφερε. Ναι. Ασφαλώς. Το μπάτσε ήταν αυτή τη στιγμή το μισό. Ναι, θα είχατε αυτούς τους παίχτες που έχετε. Με γνωστά ονόματα έχετε. Και με αυτούς τους παίχτες. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Πέρσι πόσους είχαμε. Στην τέταρτη κατηγορία του ίδιου δεν είχαμε. Σίγουρα, εντάξει, ο Απόλλων έχει ένα όνομα που αν είναι να διαλέξει ανάμεσα ομάδες, προτιμάς. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο για τα χρήματα. Είναι και τα χρήματα, αλλά παίζει ρόλο και το όνομα. Και το όνομα παίζει ρόλο. Γι' αυτό κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας, για να μπορέσει αυτή η ιστορία, αυτό το όνομα, αυτή η βαριά φανέλα, ας πούμε, να μπορέσει να έχει κάποια αξία. Σχέση με τον αεραστέχνη. Τη σχέση με τον αεραστέχνη. Ναι. Οι σχέσεις του αεραστέχνη ΠΑΕ είναι πολύ καλές. Ναι, αλλά όχι πολλά προβλήματα ο αεραστέχνης, αντίθεση με την ΠΑΕ. Αυτό θέλω να πω, να κάνω τη σύγκριση. Δεν είναι, τα προβλήματα αυτά του αεραστέχνη δεν είναι σημερινά προβλήματα, είναι του παρελθόντος προβλήματα. Τα επομίστηκε η σημερινή διοίκηση του αεραστέχνη. Ναι, όχι, δεν λέω, δεν καταλογίζω σε κάποιον, λέω ότι είναι μια κατάσταση υπαρκτή πάντως. Άσχετα αν τα επομίστηκε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο αεραστέχνης με την πρόεδρο την Ρένατη Δημητριάδη νομίζω ότι κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να μην χρεωθεί άλλο σύλλογος και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπορέσει σιγά σιγά να εξαλείψει εκείνα τα παλιά τα χρέη. Τα οποία δεν γίνονται πουθενά. Σε κανένα αεραστέχνη δεν γίνονται αυτό εδώ. Και όμως αυτή η διοίκηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει αυτή τη δουλειά. Και δεν έχει βοήθεια από πουθενά ξανά. Σε επαναλαμβάνω. Σε αεραστεχνικό σωματείο δεν έχουν ονοματεπώνυμο τα χρέη εκείνα. Δεν θα μπορούν να αποκτήσουν ονοματεπώνυμο. Όχι. Δεν έχουν ονοματεπώνυμο. Απλώς υπάρχουν κάποιες επιχορηγήσεις στα τμήματα του αεραστέχνη, οι οποίες όταν δίνονται από την πολιτεία, να μπλοκάρονται από τους οφειλέτες. Μόνο αυτό. Για την άνοδο, ειδικά στο τέλος πάντως. Σε όλα τα παιχνίδια ο κόσμος ήταν δίπλα στην ομάδα και ήταν ο 12ος παίχτης, πάντα για τον Απόλλων. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και με τους φιλάθλους αλλά και με τους ποδοσφαιριστές τους οποίους είχαμε, αυτά τα παιδιά, το Χάζη, το Λεπτογαρίδη, το Πλατάκη, το Παπαποστόλου, τον Καραλιόπουλο, τον Καρατζιοβαλή, αυτά τα παιδιά ήρθαν στον Απόλλων με ένα και μοναδικό σκοπό, γιατί γνωρίζετε όλοι, ο κάθε ποδοσφαιριστής αυτός έπαιρνε κάποια πάρα πολλά λεφτά σε κάποιες άλλες ομάδες που έπαιζε και ειδικά ο Χάτζη, και όμως ήρθανε με μηδαμινά λεφτά να παίξουν στον Απόλλων για να μπορέσει ο Απόλλων να πατήσει τα πόδια του. Είναι όσο και να μην θέλεις να είσαι σε αυτή την ομάδα, αυτές οι καταστάσεις σε κάνουν να αισθανθείς λίγο άνθρωπος, να αισθανθείς ότι αξίζει η προσπάθεια αυτή να γίνει για αυτή την ομάδα, αλλά και για αυτά τα παιδιά που σκέφτηκαν έτσι. Το είπαμε άλλωστε και προηγουμένως. Χάρη που είχατε αυτό, ναι, για να πάμε στο διάλειμμα. Όχι, ήθελα να το πω, βλέποντας και από τα στιγμιότυπα, τα παλιότερα στιγμιότυπα του Απόλλων και της ιστορίας του, σίγουρα όποιος σας γνωρίζει και του λέτε την ιδιότητά σας ότι είσαστε πρόεδρος του Απόλλων Καλαμαριάς, θα σας συνδέει και με τον Χάρη Κλίντ, που ήταν παλιότερα πρόεδρος. Αυτή τη στιγμή ο Χάρη Κλίντ απέχει από τον Απόλλων, υπάρχει, εμείς δεν γνωρίζουμε και ο κόσμος δεν γνωρίζει.
Κοιτάξτε, ο Χάρικλιν είναι με μια μεγάλη φυσιογνωμία, όχι μόνο όταν ήταν πρόεδρος στον Απόλλων, αλλά και σε γενικό. Είναι ένας άνθρωπος ιδιοφυής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει τη σφραγίδα του στην ελληνική κοινωνία. Πέρσι όταν ήταν ο Απόλλων στην τέλτα κατηγορία, είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις με τον Χάρη και του ζήτησα τη βοήθεια μου, τη βοήθειά του, γιατί είναι σημαντική η βοήθεια του Χάρη. Είναι μεγάλη υπόθεση να σε βοηθήσει ο Χάρη Κλίν. Εντάξει, είχε κάποιους διάφορους λόγους, είχε κάποιες υποχρεώσεις και έτσι δεν έγινε αυτό εδώ που περίμενα. Και στη γάμα κατηγορία που ανεβήκαμε δεν είναι μόνο ο Χάρη Κλίν, είναι και άλλοι παράγοντες. Σίγουρα. Έτσι, να μην ρίχνουμε μόνο στο Χάρη Κλίν. Το ανέφερα ίσως επειδή το γνωρίζουμε. Ο Χάρη Κλίν έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, το οποίο είχε περιοδίες στην Ελλάδα όλοι. Και, εντάξει, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι χτυπήσαμε τις πόρτες και δεν μας τις άνοιξανε. Οπότε θα έλεγα πως είναι μάταιο να κάνουμε και μια έκκληση για όποιον μπορεί να οικονομικά να βοηθήσει τον Απόλλωνα από άποψη επιχειρηματίων. Να σας πω την αλήθεια, έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί. Δεν χρειάζεται ξανά να κάνω καμία συζήτηση με οποιοδήποτε. Προσπαθούμε μόνοι μας να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον Απόλλων. Όταν κάνεις συζητήσεις και σου κλείνουν την πόρτα, από εκεί και έπειτα για μένα προσωπικά δεν χρειάζεται ξανά. Δεν είναι συζήτηση, είναι μονόλογος. Όχι. Όποιος θέλει, η πόρτα του Απόλλων είναι ανοιχτή και αυτό το έχω πει επανειλημμένα και στις γενικές συνελεύσεις, ότι όχι μόνο η πόρτα του Απόλλων είναι ανοιχτή και η θέση του Προέδρου είναι ανοιχτή. Όποιος θέλει και αυτή τη στιγμή να έρθει, να μην είναι όμως ο άνθρωπος ο οποίος θα φέρει την καταστροφή στον Απόλλων, να έρθει και εδώ είναι η θέση να αποχωρήσω, να είμαι από δίπλα του, να είμαι από πίσω του, να μην είμαι καθόλου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Βρίσκεται αυτός εδώ ο άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν έχει χρέη. Υπάρχει μια ομάδα σήμερα στην Ελλάδα που να μην έχει χρέη. Μπορείτε να με πείτε μία. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχει χρέη, ποιο είναι το πρόβλημα αυτός που θέλει να κάσει αυτήν εδώ την καρέκλα και δεν έρχεται? Υπάρχει κανένα πρόβλημα άλλο? Δεν πιστεύει ότι δεν πουλάει η Football League 2. Μια σκέψη. Λοιπόν, η πόρτα είναι ανοιχτή και η καρέκλα είναι ανοιχτή. Από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε. Για το πρώτο μέρος. Ναι, για το πρώτο μέρος. Ναι. Διαβάζω ότι υπάρχει ένας όμιλος φίλων Απόλλωνα, Απόλλων Πόντου, που λέγεται η ονομασία. Είσαστε σε επαφή. Την προσπάθεια είναι ένας όμιλος με 76 άτομα, από ό,τι γνωρίζω. Ο όμιλος Απόλλων Πόντου, ναι, από τη Δέλτα κατηγορία που ήμασταν, είναι δίπλα στον Απόλλων. Είναι δίπλα μας. Και ειδικά θέλω να ευχαριστήσω τον Λουκά τον Τζακυρίδη, τον πρόεδρο, ο οποίος κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του για να μας βοηθήσει οικονομικά. Αυτό το τονίζω, γιατί δεν υπάρχει άλλος να βοηθήσει τον Απόλλων οικονομικά. Ο Λουκάς ο Τζακυρίδης από τον Όμιλο Απόλλων Πόντου είναι δίπλα στον Απόλλων και προχτές οικονομικά ξανά μας βοήθησε. Είναι μία, πώς να το πω έτσι, μία ακτίδα του ήλιου που πιστεύω ότι αύριο, οτιδήποτε και αν γίνει, θα τους προσκαλέσω για να τους πω ότι εσείς που βοηθήσατε τον Απόλλων και εσείς που αγαπάτε αυτή την ομάδα και όσοι αγαπάτε αυτή την ομάδα, ελάτε εδώ να διοικήσετε. Ελάτε εδώ, η θέση υπάρχει για σας. Μόνο σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Μάλιστα. Είστε μια καθαρή ομάδα και θα έχετε πρόταση. Αν δεν έχετε ακόμα, θα έχετε για αφημί. Να πουλήσει αφημί ο Απόλλων. Δεν ξέρω, δεν θα έχετε μια πρόταση. Άλλο αν την απορρίψετε. Σας έχει γίνει καταρχήν πρόταση. Οπ, το πιάσαμε. Το πιάσαμε το δίχτυ. Είναι μια κουβέντα αυτή που δεν αρμόζει στο χαρακτήρα μου.
να πουλήσω το αφημί του Απόλλων σε κάποια άλλη ομάδα. Έτσι, αυτό να... ναι, αυτό μπορεί να το ακούτε σε άλλες ομάδες. Όχι, αλλά αν σας προσέγγισα, ρώτησα. Δεν είναι ότι αν... το συζητήσατε. Όχι, δεν έγινε καμία προσέγγιση. Α, σε ναι. μένα προσωπικά δεν έγινε καμία προσέγγιση, αλλά και να γίνει προσέγγιση σε μένα προσωπικά είναι κάθετος αρνητικά. Θα θυμηθείτε ότι γιατί δεν πωλείται η ιστορία του Απόλλων. Καταλάβατε. Και εγώ είμαι πολύ μικρός για την ιστορία του Απόλλων να κάνω τέτοιο πράγμα. Κοιτάξτε, τη μόνη βοήθεια... Το ποσό πρώτα. Τη μόνη βοήθεια που έχει ο Απόλλων σήμερα είναι να ζητάει σε κάθε αγωνιστική αξιολογημένο διαιτητή. Δηλαδή, έναν διαιτητή από τη Β' Εθνική, ο οποίος θα είναι αξιολογημένος για να μπορέσει να μας παίξει 50-50 στον Απόλλων. Δεν θέλουμε ούτε να υποστηρίξει τον Απόλλων, ούτε να κάνει κακό στην άλλη ομάδα. Θέλουμε μια διαιτησία 50-50 και ο καλύτερος θα κερδίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Αυτή η διαιτησία την οποία ζητήσαμε από την ΕΠΟ για να πάρουμε αξιολογημένο διαιτητή, μας δείξανε ένα διαιτητή από τον πύργο Ηλίας. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσα χιλιόμετρα και πόσα χρήματα εμείς έπρεπε να δώσουμε σε αυτό το διαιτητή, ο οποίος θα έχει και διανυκτέρευση και αεροπορικά εισιτήρια. Θα να πάει στην Αθήνα, να έρθει η Θεσσαλονίκη να διανυκτερεύσει και επιστροφή Αθήνα και διανυκτέρευση. Πολλά χρήματα. Ναι. Και μας στείλανε ένα διαιτητή 500 χιλιόμετρα και... μακριά, που μπορούσαν να στείλουν κάποιο διαιτητή από τη Λάρισα, από την Κοζάνη, οπουδήποτε αλλού. Αυτός ο διαιτητής μας στήκησε 2.750. Παλιό, 1.000.000 παλιό. Ναι. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα χρήματα, πάρα πολλά τα χρήματα, και νομίζω ότι οι υπεύθυνοι κάτω εκεί πρέπει να αναλογιστούν ότι εδώ όχι μόνο στον Απόλλων, αλλά σε όλες τις ομάδες υπάρχει κρίση. Δεν υπάρχουν χρήματα και προσπαθούν οικονομικά να μας εξοντώσουν με αυτές εδώ τις ενέργειες. Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερα, απλώς ήταν μια διαιτησία η οποία μας στήχησε, μόνο η διαιτησία, 2.750 ευρώ. Καταλαβαίνετε κι εσείς, ας πούμε, ότι αν δεν υπήρχε ο κόσμος, αν δεν υπήρχε και ο κόσμος από την Νίκη Βόλου. Αυτό είναι και μια απάντηση για τον φίλο που είπε, που είχε δίκιο, που έκανε την έστασή του και είπε ότι στο στήλον αν ακριβώ για τρίτη εθνική, αλλά... Δηλαδή τα έξοδα αυτά του διαιτή βγήκανε με τα εισιτήρια. Αν ήταν 5 ευρώ. Αν ήταν 5 ευρώ δεν θα βγαίνανε και θα δίναμε από την τσέπη μας. Έτσι. Δηλαδή θα ήταν τα χρήματα τα οποία τα έσοδα τα οποία είχαμε με τα εισιτήρια θα ήταν μισά και έπρεπε να βάλουμε συν για να συμπληρώσουμε το ποσό του διαιτητή. Ήθελα να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ το Γιώργο το Βιβυλάκη, ο οποίος για πολλά χρόνια είναι δίπλα στην ομάδα. Είναι δίπλα στον Απόλλων. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ηθική, την ψυχολογική και την οικονομική βοήθεια την οποία πρόσφερε στην ομάδα μας. Συγκρίσεις. Και προσφέρει. Ένα υπέροχο βιβλίο. Έχουμε έρθει πολλές φορές επικοινωνία. Το επιβεβαιώνω κι εγώ. Να σας ευχαριστήσουμε, πρόεδρε Γρηγόρη.